Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος αυτής της μεταμόσχευσης? Το κόστος της μεταμόσχευσης κυρίως θα καθοριστεί από δύο παράγοντες. Από τις ανάγκες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο ασθενή, αλλά και τις προσδοκίες του, τι θέλει να επιτύχει, και δεύτερον από τη δυνατότητα της χειρουργικής ομάδας να αξιοποιήσει τους πόρους που υπάρχουν στη διάθεσή της, δηλαδή τη δότερη περιοχή, για να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτά μπορεί να ταυτίζονται. Δηλαδή οι ανάγκες να είναι μικρές και η δότερη περιοχή να το επιτρέπει και να ολοκληρωθούν όλα σε μια συνεδρία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως είδαμε εδώ με το φίλο μας τον Βασίλη, που οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες που πρώτον δεν απαιτείται μόνο μια συνεδρία, απαιτούνται τέσσερις. Και δεύτερον, δυστυχώς, ακόμα και αν υπήρχε το budget και η διάθεση και η δική μας και του Βασίλη να κάνει μια πλήρη αποκατάσταση, δεν υπάρχουν οι πόροι, δεν υπάρχει η δότρια περιοχή που να καλύψει αυτές τις μεγάλες ανάγκες. Αυτό, αν υπήρχε, θα μας προσδιορίζει ένα σαφώς μεγαλύτερο κόστος, γιατί θέλαμε τέσσερα χειρουργεία για να κάνουμε ολική κάλυψη και δεν θα γινόταν φυσικά σε μία ημέρα. Mm-hmm. Από την άλλη, είναι η δουλειά μας ως γιατροί, ως ιατρία, ως κλινικές, και γι' αυτό είμαστε ειδικοί, να προσδιορίζουμε ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών και μέχρι τι βαθμό. Και όχι να τάζουμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, να πραγματοποιηθούν. Ασχέτως προϋπολογισμού, ασχέτως τιμής. Κάποιοι στο διαδίκτυο δίνουν προσφορές όπου το κόστος της μεταμόσχευσης μαλλιών υπολογίζεται ανατρίχα ή τριχοθυλάκιο. Είναι αυτός ένας τρόπος υπολογισμού του κόστους? Δυστυχώς είναι ένας πολύ κοινός τρόπος υπολογισμού του κόστους, ανατρίχα ή ανατριχοθυλάκιο, με τη διαφορά ότι είναι εντελώς παραπλανητικός τρόπος και κατά τη γνώμη μου εγγύσει και τα όρια της απάτης. Και οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, δεν μπορεί ο ασθενής ο ίδιος να έχει λόγο, άποψη και γνώση πόσα τριχοθυλάκια και κυρίως πόσες τρίχες μεταμοσχεύονται. Για ένα πολύ απλό λόγο. Εξάγουμε, με ασχέτως τεχνικής, αν είναι strip ή FUE, εξάγουμε τριχοθυλάκια, μοσχεύματα και τοποθετούμε μοσχεύματα. Δεν εξάγουμε τρίχες, δεν μεταμοσχεύουμε τρίχες. Άρα, ακόμη και αν κάποιος ήταν σε θέση να ξέρει τον αριθμό των τριχοθυλακίων, δεν μπορεί να ξέρει τον αριθμό των τριχών. Με ακρίβεια. Πώς λοιπόν να πληρώσει για κάτι με βάση τον αριθμό των τριχών, εφόσον δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό? Αλλά ακόμη και στα τριχοθυλάκια. Όταν τα τριχοθυλάκια συγκεντρώνονται, αυτή είναι η πρακτική των περισσότερων κλινικών, σε τριβλία ή σε πιατάκια, σε φυσιολογικό όρο και κολυμπάνε, εκατοντάδες ή χιλιάδες εξ αυτών. Πώς είναι δυνατόν εκεί ο ασθενής, που πληρώνει όμως με το τριχοθυλάκι ή την τρίχα, να έχει τον οποιοδήποτε έλεγχο πόσες τρίχες ή πόσα τριχοθυλάκια έχουν εξαχθεί και θα τοποθετηθούν? Και θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο, ιδιαίτερος λυπηρό. Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο, επειδή ακριβώς υπάρχει ταύτιση τιμής με τρίχες ή τριχοθυλάκια, να εξάγονται τριχοθυλάκια σε μεγάλους αριθμούς και τα οποία δυστυχώς μετά δεν τοποθετούνται ή τοποθετούνται πλημελώς, με αποτέλεσμα να μην φυτρώνουν. Ή, και αυτό έχει συμβεί και έχει καταγγελθεί, να πετάγονται στα σκουπίδια. Πετάμε δηλαδή τα ανθρώπινα κύτταρά μας, τους πόρους αυτούς τους πολύτιμους που λέγονται τριχοθυλάκια, στα σκουπίδια, γιατί έχει γίνει λάθος υπολογισμός των δυνατοτήτων της χειρουργικής ομάδας και δεν μπορούν να μεταμοσχευτούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά τη γνώμη μου, αν δεν αντιμετωπίζουμε τον ασθενή με βάση το πρόβλημά του, την ανάλυση του τι πρέπει να γίνει, σαν σχεδιασμός, σαν κατανομή, σαν πυκνότητα, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για αριθμό τριχών ή τριχοθυλακίων. Στοχεύει καθαρά στην παραπλάνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις στην απάτη και ουσιαστικά υποβιβάζει το επίπεδο μιας καθαρά χειρουργικής ιατρικής διαδικασίας που είναι η μεταμόσχευση μαλλιών σε επίπεδο σούπερ μάρκετ. Ό,τι πάρεις 100, 1000 τρίχες 490 ευρώ και στις 3000 τρίχες και 300 τρίχες δώρο, Βασίλη. Έτσι, πώς φαίνεται? Κάποιες κλινικές διαφημίζουν ότι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών με 560 ευρώ. Ισχύει? Θα μπορούσαν να το πούνε τώρα τελευταία και έκπτωση, μάλλον καλοκαιρινή, 490 ευρώ. Εμπίπτουμε καθαρά στην περίπτωση της παραπλάνησης σε βαθμό απάτης. Γιατί το να λες μια χαμηλή τιμή αποτελεί δελεάρ για τον οποιοδήποτε και ο καθένας θα τσιμπούσε σε μια τέτοια τακτική marketing. Η απάντηση, λοιπόν, μάλλον με ερώτηση θα απαντούσε και θα έλεγα τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το ποσό. Θα γίνει μια αποκατάσταση όπως γράφεται εδώ ο κύριος Βασίλης που θέλει 25.000 τρίχες και 4 χειρουργεία? Τότε είναι μάλλον μια πολύ συμφέρουσα τιμή τα 560 ευρώ.
Εκεί πέρα βέβαια θα ήμουν πολύ περίεργος να δω πώς θα καλυφθεί το κόστος μόνο και μόνο των εργαλείων. Δεν μιλάμε για τα ημερομίσθια της χειρουργικής ομάδας, το χώρο κτλ. Με 560 ευρώ. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είναι το δόλωμα, το αγκίστρι, για να τσιμπήσουν οι ανυποψίαστοι ασθενείς, τους οποίους δεν τους βλέπουν σαν ασθενείς, σαν ανθρώπους που έχουν ένα ιατρικό πρόβλημα, αλλά σαν πελάτες, για να κάνουν τι, να μεγαλώσουν σαφώς το νούμερο αυτό ή να κάνουν κάτι το οποίο θα φαίνεται φτηνό σε εισαγωγικά στον υποψήφιο πελάτη, ο οποίος θα μετατραπεί σε θύμα, αλλά στην πραγματικότητα να είναι εξαιρετικά ακριβό για δύο λόγους. Γιατί πρώτον, θα πληρώσει χρήματα και δεν θα δει αποτέλεσμα, άρα ουσιαστικά είναι σαν να πέταξε τα λεφτά αυτά στο πεζοδρόμιο. Και δεύτερον, το οποίο είναι το χειρότερο, να υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα. Να υπάρχει αποτέλεσμα άσχημο λόγω υπερβολικής χρησιμοποίησης της δότρειας περιοχής, με σημάδια και ουλές, ή να υπάρχει κακός σχεδιασμός και κακή φύτρωση, άρα ένα κακό αφύσικο αποτέλεσμα στο κεφάλι. Η γνώμη μου σε αυτή τη περίπτωση είναι η εξής. Συμβουλευτείτε τους ειδικούς, δείτε ποιες είναι οι περγαμηνές τους, δείτε ποιοι είναι οι γιατροί που κάνουν τις επεμβάσεις αυτές και κυρίως να είστε εξαιρετικά καχύποπτοι εάν κάτι είναι πολύ καλό ή πολύ φτηνό για να είναι αληθινό. Συνήθως κάτι κρύβεται από πίσω. Τι συμφέρει οικονομικά, η μεταμόσχευση μαλλιών ή μια θεραπεία με φαρμακευτικές ουσίες? Η ερώτηση, θα έλεγα, είναι καθαρά παραπλανητική και δεν στέκει ιατρικός. Ο πολύ απλός λόγος είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς τους οποίους βλέπουμε είναι σε ενδιάμεσες καταστάσεις τριχόπτωσης. Δηλαδή, ενώ έχουν ήδη εμφανές πρόβλημα αρρέωσης των μαλλιών, έχει αρχίσει να σχηματίζεται η φαλάκρα, ταυτοχρόνως, έχουν ακόμη περισσότεροι ασθενείς μαλλιά στην επίμαχη περιοχή, τα οποία σιγά σιγά χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Αν λοιπόν κάποιος στοχεύει να δώσει ιατρική λύση στο πρόβλημα και όχι απλά να παραπλανήσει έναν ασθενή για να του πάρει τα λεφτά για μια μεταμόσχευση, θα πρέπει να πει την αλήθεια στον ασθενή, η οποία αλήθεια είναι η εξής. Το καλύτερο αποτέλεσμα μετά από μια θεραπεία μαλλιών, είτε είναι συντηρητική είτε είναι χειρουργική, είναι ο συνδυασμός των δύο. Και είναι ο συνδυασμός των δύο γιατί η μεν μεταμόσχευση μαλλιών θα καλύψει τα κενά που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Και δεν μπορείς τα κενά αυτά να φυτρώσουν τρίχες από μόνες τους από το πουθενά. Το δεν γίνεται με καμία συντηρητική θεραπεία. Ταυτοχρόνως όμως επιτυγχάνει δύο πράγματα με τη συντηρητική θεραπεία. Πρώτον, να διατηρήσει στο χρόνο τα τριχοθυλάκια της περιοχής τα οποία είναι αδύναμα και είχαν την τάση να πέσουν και τα οποία αν πέφτανε σταδιακά και τα αφήναμε στη μοίρα τους μετά από κάποια χρόνια θα φαινότανε η αρρέωση αυτή και θα έχανε σε αισθητική και το αποτέλεσμα που θα είχαμε επιτύχει με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Ο δεύτερος λόγος είναι προφυλακτικός μετά από τη μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι αδιανόητο στις μέρες μας να γίνεται μεταμόσχευση μαλλιών σε ιατρείο, σε κλινική, με σοβαρούς γιατρούς και να μην λαμβάνεται μέρημνα για την προφύλαξη των υπαρχόντων τριχοθυλακίων όταν κάνουμε μεταμόσχευση. Είναι εγκληματική αμέλεια να κάνουμε μεταμόσχευση ανάμεσα σε υπάρχουσες τρίχες σε μια διάχυτη αρρέωση, σε μια γυναίκα. Κάνουμε τέτοιες μεταμοσχεύσεις. Και να μην λαμβάνουμε μέρημνα για την προφύλαξη των υπαρχόντων τριχοθυλακίων. Διότι με τη μεταμόσχευση λόγω του τραυματισμού που δημιουργείται, προκαλείται το λεγόμενο shock loss στις γειτονικές τρίχες, εφόσον δεν έχουμε λάβει μέτρα με συντηρητική θεραπεία, με PRP, με τοπική μινοξυδίλη, με φιναστερίδη για την προφύλαξη των υπαρχόντων μαλλιών. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι τα καλύτερα αποτελέσματα θα τα πάρουμε με το συνδυασμό χειρουργικής θεραπείας μεταμόσχευσης μαλλιών και συντηρητικής αγωγής. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο από τουρκικές κλινικές που διαφημίζουν μεταμόσχευση μαλλιών σε μία μέρα με μόνο 1.500 ευρώ. Γιατί ο υποψήφιος να μην επιλέξει την Τουρκία για μεταμόσχευση μαλλιών? Πολύ καλή ερώτηση και πολύ συνήθις. Εγώ θα έλεγα ότι πρώτον, υπάρχουν και πιο φθηνές προσφορές από 1.500 ευρώ. Αυτό είναι περίπου στο μέσο όρο. Επίσης υπάρχουν και φθηνές χώρες. Δηλαδή, εκτός από Τουρκία, Βασίλη, υπάρχει Μπαγκλαντές, υπάρχει Πακιστάν, υπάρχει Ιράν. Δεν ξέρω ακόμα αν κάποια χώρα της Αφρικής έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, το Σουδάν ίσως. Αργότερα μπορεί να το δούμε και αυτό. Η απάντηση είναι για να μην αστειευόμαστε. Υπάρχουν και στην Τουρκία εξαιρετικοί γιατροί, εξαιρετικές κλινικές με διεθνή προβολή που συμμετέχουν στα παγκόσμια συνέδρια, είναι συνάδελφοι και φίλοι μας. Περιέργως,
Οι κλινικές αυτές έχουν τιμολόγια και κοστολόγια παρόμοια, μην σας πω σε κάποιες περιπτώσεις και μεγαλύτερα, από αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Εφάμιλα των χωρών της υπόλοιπης Ευρώπης. Η πραγματικότητα είναι ότι το πάω σε ένα γιατρό στην Τουρκία ή σε μια κλινική στην Τουρκία, που είναι όμως ιατρική. Από το πάω σε μια διαφήμιση απαντώντας που είδα στο διαδίκτυο, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο γιατρός με όνομα, με αποτελέσματα, που θέλει να υποστηρίξει τη φήμη του, το χειρουργικό του πρωτόκολλο, τη διαδικασία του, τα αποτελέσματά του, εκεί πέρα να είναι σίγουροι οι φίλοι μας ότι το κόστος θα είναι εφάμιλο, σε καμία περίπτωση κατώτερο, από το κόστος που έχει μια μεταμόσχευση σοβαρή, σε μια σοβαρή κλινική μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στην Ευρώπη. Οι πολύ χαμηλές τιμές που αναφέρονται είναι κλινικές οι οποίες δεν έχουν εχέγγυα ούτε ασφαλείας, ούτε αποτελεσματικότητας, ούτε έχουν επιστημονικό προσωπικό. Είναι είτε παραπλανητικές εντελώς, είτε καταχρηστικές. Ή βασίζονται στη λογική αντίστοιχη με το take away ή του fast food, του τύπου ήρθα, πλήρωσα κάτι λίγο, έκανα κάτι, έφυγα, έξω από την πόρτα δεν έχω καμία επαφή, κανένα follow-up και δεν έχω και καμία ευθύνη για το τι βλέπουμε μετά. Και σας πληροφορώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει άπειρα κακά αποτελέσματα προερχόμενα από την Τουρκία, είτε σε επίπεδο φύτρωσης και σχεδιασμού και πυκνότητας, είτε ακόμη χειρότερα σε επίπεδο εκμετάλλευσης σε βαθμό που να είναι πλέον ορατό και να δημιουργεί προβλήματα της δότριας περιοχής. Το λεγόμενο overharvesting. Έχει γίνει δηλαδή τόσο έντονη χρήση της δότριας περιοχής που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη μερικές φορές την επιπλέον διορθωτική επέμβαση. Εφιστώ λοιπόν την προσοχή στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, στους ασθενείς μας, στο εξής. Εάν κάτι είναι πολύ φθηνό για να είναι καλό, είτε είναι μεταμόσχευση μαλλιών του οποιοδήποτε προϊόν και υπηρεσία υπάρχει στον πλανήτη, συνήθως η απάντηση είναι ότι δεν είναι καλό. Υπάρχει λόγος που είναι τόσο φθηνό. Για να φτάσουμε στο ζητούμενο, πόσο κοστίζει μια σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα? Μεταμόσχευση μαλλιών, για να προσδιορίσουμε το κόστος της, πρέπει να δούμε τις ανάγκες του ασθενούς. Οι ανάγκες του ασθενούς για κάλυψη. Όχι οι ανάγκες του ασθενούς με ψευδεπίγραφους αριθμούς σαν πυροτεχνήματα, τόσες τρίχες, τόσα τριχοθυλάκια. Και ο λόγος είναι απλός. Υπάρχουν επεμβάσεις που θέλουν λίγα τριχοθυλάκια, όπως είναι, ξέρω εγώ, η αποκατάσταση των φρυδιών, η αποκατάσταση των τριχών του προσώπου, ένα μουστάκι, τα γένια. Όπου η αποκατάσταση μιας σουλής. Όπου όμως είναι τόσο εξειδικευμένες οι επεμβάσεις που έχουν ένα ενσωματωμένο κόστος, γιατί απαιτούν εξειδικευμένη ομάδα και απαιτούν πολύ μεγαλύτερη προσοχή από το να κάνεις μια μεταμόσχευση καθαρά στο τριχωτό της κεφαλής. Το δεύτερο είναι το μέγεθος της συνεδρίας και η διάρκεια της, αλλά και πόσες συνεδρίες θα απαιτηθούν. Είπαμε εδώ με τον Βασίλη, το φίλο μας, και εξηγήσαμε ότι για να καλυφθούν τέτοια μεγάλα κενά θα απαιτηθούν όχι συνεδρία μια ημέρα, συνεδρίες δύο ημερών ή και τρεις και τέσσερις συνεδρίες. Καταλαβαίνετε ότι κάθε αυτόνομη συνεδρία έχει και ένα αυτόνομο κόστος. Ενδεικτικά, εγώ μπορώ να αναφέρω, αν θέλουμε να μιλήσουμε και με αριθμούς, ότι η πιο φτηνή μεταμόσχευση, επειδή το setup της χειρουργικής ομάδας και της αίθουσας πρέπει να γίνει, η αναισθησία να γίνει, τα εργαλεία που είναι μιας χρήσης να χρησιμοποιηθούν μία φορά και να πεταχτούν, θα πρέπει να προσδιορίζουμε σαν κόστος τουλάχιστον 1.000 ευρώ, ακόμα και για ελάχιστα τριχοθυλάκια, για μια αποκατάσταση μιας σουλής. Και το κόστος είναι πολλές χιλιάδες ευρώ σε περιπτώσεις που χρειάζονται αλλεπάλληλες συνεδρίες. Πάνω από μία συνεδρία. Στις περιπτώσεις αυτές, το καλύτερο είναι να γίνεται μία αξιολόγηση από τον ειδικό, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ασθενή να βλέπουν και να ταυτίσουν ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιες είναι οι ανάγκες, αλλά και ποιες είναι οι προσδοκίες του ασθενούς για αποκατάσταση. Αυτοί οι παράγοντες, όταν συναντηθούν, το ευκταίο από τη μεριά του ασθενούς, το εφικτό από τη μεριά του γιατρού και της δότριας περιοχής και το ρεαλιστικό από την πλευρά του προϋπολογισμού του budget που μπορεί να διαθέσει ο συγκεκριμένος ασθενής, όλα αυτά μαζί προσδιορίζουν ένα τελικό αποτέλεσμα σωστό και ασφαλές. Και βέβαια, θα πω και εδώ, Βασίλη, το εξής. Η δική μου θεωρία για την αποκατάσταση είναι ότι από τη στιγμή που είναι κάτι που έχει μπει στο μυαλό μας και θέλουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το κάνουμε.
Εμείς είμαστε εδώ πρώτον για να δώσουμε μια σοβαρή συμβουλή το τι μπορεί να γίνει και με ποιο τρόπο και με ποιο κόστος. Και δεύτερον, εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε, είτε σε επίπεδο τιμής, είτε σε επίπεδο θεραπείας, να μπορούμε ως γιατροί και ως άνθρωποι να το κάνουμε, αλλά να καταλαβαίνει και ο ασθενής ποιοι είναι οι περιορισμοί σε αυτό και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Εγώ, όπως συνηθίζω να λέω στους ανθρώπους και ειδικά στα νέα παιδιά που έρχονται εδώ, Βασίλη, και με ρωτάνε για τα μαλλιά τους και τι να κάνουν και τα απασχολεί το μέλλον των μαλλιών τους, λέω από τη στιγμή που καταλάβεις αυτά που έχω να σου πω και αποφασίσουμε μαζί ποιος είναι ο κατάλληλος δρόμος για σένα, άσε το οικονομικό να είναι το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. Ας προσδιορίσουμε πρώτα ότι θα κάνουμε κάτι μαζί, με εμπιστοσύνη, με ασφάλεια και με αποτέλεσμα. Και το κόστος θα το συζητήσουμε.